Πρόεδρε. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, την 11η Ιουνίου του 2013 η δημοκρατία μας δέχτηκε ένα κορυφαίο πλήγμα. Η κυβέρνηση, είπε τότε ο κύριος Κεδίκογλου, αποφάσισε να κλείσει την ΕΡΤ. Με αυτή την κυβερνητική δήλωση ξαφνικού θανάτου η ελληνική κοινωνία έμεινε χωρίς δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα μέχρι σήμερα. Και λέω μέχρι σήμερα διότι η κοινωνία δεν εμπιστεύτηκε ποτέ το δημιούργημα μιας ανομαλίας, το δημιούργημα μιας εκδικητικής πολιτικής πράξης. Εκείνες τις μέρες η ελληνική κοινωνία, ακόμα και όσοι δεν επέλεγαν να βλέπουν ή να ακούν την ΕΡΤ, μαζί με φορείς του εξωτερικού, την EBU, τη Διεθνή Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων, περιφερειακά και δημοτικά συμβούλια, συνδικαλιστικούς και επαγγελματικούς συλλόγους, το Ευρωκοινοβούλιο, το σύνολο των πνευματικών δημιουργών, των καλλιτεχνών της χώρας, μαζί με τους απολυμμένους, κατέγραψαν ένα πάρα πολύ ηχηρό αίτημα. Η ΕΡΤ να παραμείνει ανοιχτή και αυτή η αδικία να σταματήσει. Δυστυχώς, η απόφαση του κλεισίματος επιβάρυνε οικονομικά την κοινωνία. Κάποιοι ήλπιζαν ότι η ελληνική κοινωνία θα απορροφήσει και αυτή την ακρότητα, μαζί με όλες τις άλλες. Διαψεύστηκαν. Ταυτόχρονα διαψεύδονται και όσοι ήλπιζαν και όσοι διαστρεβλώνουν την αλήθεια για την πολιτική που η σημερινή κυβέρνηση εφαρμόζει. Κάποιοι άρχισαν να φωνάζουν ότι αυτό το νομοσχέδιο θα το κόψουν οι δανειστές. Λες και είναι οι ντουντούκες των δανειστών. Δεν συνέβη αυτό. Η ΕΡΤ ανοίγει. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, αυτή η κυβέρνηση είναι συνεπής προς τις προεκλογικές της δεσμεύσεις και συνεπής προς τις προγραμματικές της δηλώσεις. Το παρόν νομοσχέδιο δεν ήρθε με όρους διεκπεραίωσης. Διαβουλευτήκαμε με τα κόμματα και τους φορείς εξαντλητικά. Ενσωματώσαμε κριτικές και παρατηρήσεις. Θέλουμε και η διαδικασία της Ολομέλειας να βελτιώσει το νομοσχέδιο και να διαμορφώσει τις ευρύτερες δυνατές συνενέσεις. Για εμάς, η συνένεση είναι πρόκριμα, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την αποκατάσταση της σχέσης εμπιστοσύνης του λαού και του κοινωνικού συνόλου προς το δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα. Η βούλησή μας είναι ειλικρινής και έχει έναν βασικό στόχο. Να αποδώσουμε όλοι μαζί στην ελληνική κοινωνία έναν φορέα, ένα ραδιοτηλεοπτικό φορέα που δικαιούται. Έναν φορέα που θα έχει αξιοπιστία, η οποία αξιοπιστία θα είναι διαρκής και δεν θα είναι αξιοπιστία μονομερής πολιτικά και δεν θα διαρκεί όσο ή ακόμα και λιγότερο από όσο διαρκεί ένας πολιτικός κύκλος. Νομοθετούμε για την ΕΡΤ και δεν νομοθετούμε απλώς για να αποκαταστήσουμε ένα εργασιακό δικαίωμα. Νομοθετούμε για το δικαίωμα της κοινωνίας στην ενημέρωση. Νομοθετούμε για το δικαίωμα της κοινωνίας στη δημόσια ραδιοτηλεόραση. Για να ξεκινήσει να μπαίνει τάξη στο τηλεοπτικό τοπίο και να διασφαλιστεί το δημόσιο συμφέρον. Μπορεί κάποιοι να αντιδρούν και να θέλουν τη διαιώνιση του άναρχου, του ασυντόνιστου, του χωρίς κανόνες τηλεοπτικού τοπίου. Αυτό το λέμε με έμφαση και ευελπιστούμε να το καταλάβουν απαξάπαντες. Δεν μας απασχολούν αυτές οι αντιδράσεις. Η κυβέρνηση μας είναι αποφασισμένη και ελπίζουμε για το καλό όλων μας και τα κόμματα της αντιπολίτευσης να μην ταυτιστούν με όσους νομίζουν ότι μπορεί να έχουν φορολογική, χρηματοδοτική αλλά και θεσμική ασυλία στο διενεκές. Για το λόγο αυτό, κυρίες και κύριοι βουλευτές, υπογράφηκαν οι υπουργικές αποφάσεις που αφορούν την ίσπραξη του 2% για τη χρήση των συχνοτήτων από τους ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς για την περίοδο 2011-2014. Την υποχρέωση αυτή την είχαν και οι προηγούμενες κυβερνήσεις και δυστυχώς δεν την τήρησαν. Όπως δεν τήρησαν την υποχρέωσή τους για τη διενέργεια διαγωνισμού για τις τηλεοπτικές άδειες. Αλλά αυτό θα μας απασχολήσει στο επόμενο σχέδιο νόμου που θα φέρουμε προς συζήτηση στη Βουλή μαζί με τον συναρμόδιο αναπληρωτή υπουργό, τον κύριο Σπίρτζη. Η αντιμετώπιση των ζητημάτων αυτών είναι για μας πρωταρχικής σημασίας.
και αφορούν τη λειτουργία του Δημόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα. Για να αποκατασταθεί, όπως είπα και πριν, η σχέση του πολίτη με τη δημόσια ραδιοτηλεόραση. Χρειαζόμαστε μια δημόσια ραδιοτηλεόραση ελεύθερη, ανοιχτή και απαλλαγμένη από τις παθογένειες του παρελθόντος. Αντίβαρο στην προπαγάνδα, ανεξάρτητη από την κρατική παρέμβαση, αλλά κυρίως ανεξάρτητη και από τα ιδιωτικά συμφέροντα, όπως το σχέδιο νόμου το οποίο σήμερα παρουσιάζουμε ορίζει. Αυτό το σχέδιο νόμου, τόσο κατά τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης, όσο και κατά τις συνεδριάσεις της Επιτροπής, εμπλουτίστηκε από τη συμμετοχή, τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις των πολιτών, των φορέων και των βουλευτών, όχι μόνο της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Αυτό που επήγει τώρα είναι η ψήφισή του και ο σχεδιασμός για τη νέα ελληνική ραδιοφωνία και τηλεόραση. Αυτό που οφείλει η Βουλή να κάνει είναι να παραδώσει μια αξιόπιστη ΕΡΤ προς την κοινωνία. Θα είναι φάρος πνεύματος και πολιτισμού, φάρος αντικειμενικής και άμεσης ενημέρωσης, ευκαιρία δημιουργίας για την νεολαία, φορέας επικοινωνίας και ψυχαγωγίας για τα θύματα της ανθρωπιστικής κρίσης, που δεν έχουν πόρους και δυνατότητες να αγοράσουν μια εφημερίδα, να πάνε στο θέατρο ή τον κινηματογράφο, να παρακολουθήσουν μια συναυλία. Για όσους ακόμα βρίσκονται στις απομακρυσμένες περιοχές της επικράτειας που δεν ακούν και δεν βλέπουν, αλλά και για τον απόδημο ελληνισμό. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, επιλέξαμε να μην πατήσουμε στις νομικές ακροβασίες που έκλεισαν την ΕΡΤ. Επιλέξαμε να μην πέσει μαύρο για μια ακόμη φορά στο Δημόσιο Ραδιοτηλεοπτικό Φορέα. Επιλέξαμε να μην επανέλθει η ΕΡΤ απλώς με μια κοινή υπουργική απόφαση. Να μην βρεθεί ξανά σε αμφίβολο νομικό καθεστώς η περιουσία, οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός της. Και κυρίως να μην υπάρξουν νέες απολύσεις και νέα ομοιρία των εργαζομένων. Να μην επανεμφανιστούν και μάλιστα μέσω ενός αμφίβολου νομικού εγχειρήματος. Μέσω δηλαδή της επαναφοράς του νόμου του 87, οι παθογένειες, τα προνόμια, οι μεθοδεύσεις αυτές που τελικώς χρησιμοποιήθηκαν ως δικαιολογία και ως πρόσχημα από όσους ήθελαν η χώρα μας να μην έχει ραδιοτηλεοπτικό φορέα, από όσους επέλεξαν να την κλείσουν βιαίως. Γι' αυτό λοιπόν τροποποιούμε το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης και στο χέρι όλων μας είναι να αποκτήσει τη φυσιογνωμία και την αναγνώριση που της αξίζει. Αυτή που αποζητήσαμε, που αποζήτησε όλος ο ελληνικός λαός την περίοδο του Μαύρου. Και βέβαια, η πρόταση αυτή δεν αποτυπώνεται σε κανένα νομοθέτημα τελικά, αλλά αποτελεί έμπρακτο αγώνα και πράξη ευσυνειδησίας. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, με το παρόν σχέδιο νόμου βελτιώνονται προηγούμενες ρυθμίσεις, κυρίως όμως εισάγονται νέες, οι οποίες καταγράφουν τη νέα δυναμική της ΕΡΤ. Η ΕΡΤ λοιπόν ανοίγει. Αποκαθίσταται η επωνυμία για λόγους όχι μόνο συμβολικούς, αλλά και για λόγους ουσίας. Με το βίαιο κλείσιμο της ΕΡΤ, το λογότυπο της ΕΡΤ έγινε παγκοσμίως γνωστό και αποτελεί ένα περιουσιακό στοιχείο το οποίο καμία πολιτική ηγεσία δεν δικαιούται πλέον να απεμπολίσει. Η ΕΡΤ αποτελεί ξανά ενιαίο φορέα, ο οποίος περιλαμβάνει πανελλαδικούς και περιφερειακούς τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς, την ΕΡΤ3, τα μουσικά σύνολα, τη χοροδία, καθώς και έντυπη ηλεκτρονική έκδοση περιοδικού με τη δυνατότητα να χαρακτεί ένας νέος σχεδιασμός ως προς τη λειτουργία τους με σκοπό να επιληθούν ζητήματα της του κλεισίματός της περίοδου. Η ΕΡΤ επίσης στηρίζεται στην κοινωνία. Σκοπός και αποστολή της είναι απολύτως εναρμονισμένη και ο σκοπός και η αποστολή με τις συνταγματικές προβλέψεις του άρθρου 15 του Συντάγματος. Η ΕΡΤ συμβάλλει στην προσπάθεια παραγωγικής ανασυγκρότησης, εμπλέκει ενεργά τους νέους δημιουργούς, ενισχύει τους δημιουργούς κινηματογράφου και τους συγγραφείς βιβλίων. Η ΕΡΤ εγγυάται την πρόσβαση υπηρεσιών στους συμπολίτες μας με αναπηρίες. Παρακολουθεί και συστρατεύεται στον αγώνα ενάντια όλων των διακρίσεων, στην προστασία των θυμάτων εγκλημάτων βίας. Στην ΕΡΤ, στη λειτουργία της και στο πρόγραμμά της, η μυσαλλοδοξία και ο φόβος δεν έχουν θέση.
Η ρατσιστική προπαγάνδα δεν έχει θέση. Τα πανεπιστήμια, τα σχολεία, οι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, οι κοινωνικές συλλογικότητες θα συμβάλλουν ενεργά με τις ιδέες και τις προτάσεις τους. Η ΕΡΤ χρησιμοποιεί τα νέα μέσα και τις νέες τεχνολογίες και είναι πάροχος δικτύου ψηφιακού σήματος όχι μόνο για το δικό της πρόγραμμα, αλλά και τρίτων. Η λειτουργία της δεν επιβαρύνει οικονομικά τους πολίτες, αφού το ανταποδοτικό τέλος δεν αυξάνεται. Η ΕΡΤ διοικείται με συμμετοχή των εργαζομένων, οι οποίοι εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, εκλεγόμενοι από ξεχωριστή, καθολική και μυστική ψηφοφορία. Λειτουργεί με όρους διαφάνειας, με νέους κανονισμούς, που δεν θα αφήνουν χώρο για ύποπτες προμήθειες και λυπηρές συμβάσεις. Η λειτουργία της διέπεται από τους κανόνες της διαφάνειας και της αξιοκρατίας, μέσω της στήρησης ισοσκελισμένων προϋπολογισμών, αλλά και την κατάργηση των προνομίων, των προκλητικών πολλές φορές προνομίων, για τα διευθυντικά της στελέχη και άλλα στελέχη, τα οποία απολάμβαναν αμοιβές απολύτως αναντίστοιχες και με τις δυνατότητες του φορέα, αλλά και με το τι συνέβαινε στην κοινωνία συνολικά. Κομβικό ζήτημα για την ΕΡΤ, τη διοίκηση και τους εργαζόμενους της, θα αποτελέσει ο διεξοδικός έλεγχος, όχι μόνο των στοιχείων της ειδικής εκαθάρισης, αλλά και του συνόλου των συμβάσεων, τόσο της ΕΡΤ όσο και της ΝΕΡΙΤ, στα οποία έχουμε καταγράψει και καταγράφουμε αρνητικά συμπτώματα. Ρωτούν πολλοί και το ρωτούν ειλικρινώς. Ακούστηκε αυτή η κριτική κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην αρμόδια επιτροπή. Θα είναι η ΕΡΤ ελεύθερη και ανεξάρτητη? Παρακάμπτω το γεγονός ότι τέτοιου τύπου κριτική ακούστηκε και από παρατάξεις οι οποίες δεν έχουν περγαμηνές ανεξαρτησίας και ανεξάρτητης λειτουργίας σε σχέση με το δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα. Σε μία περίοδο διαστρέβλωσης της ενημέρωσης όμως, πολλές φορές σκόπεμης υπονόμευσης του κυβερνητικού έργου και της πορείας της διαπραγμάτευσης, η κυβέρνηση αυτή έχει αποδείξει μέχρι σήμερα ότι δεν παρεμβαίνει κατελάχιστον και ασκεί μόνο, απλώς και μόνο, εποπτεία στη δημόσια ραδιοτηλεόραση που υπάρχει, την ΕΡΙΤ, και αυτό επιθυμούμε να καταγραφεί. Το σχέδιο νόμου το οποίο εισάγουμε για πρώτη φορά προβλέπει τη συμφωνία αρχών μεταξύ κυβέρνησης και ΕΡΤ για την προστασία της ανεξαρτησίας, του πλουραλισμού και της διαφάνειας. Η συμφωνία αυτή είναι η εγγύηση και μπορεί να την επικαλείται κάθε φορά η διοίκηση της ΕΡΤ, εάν και εφόσον υπάρχουν κυβερνητικές παρεμβάσεις. Θα ήθελα να πω και να υπογραμμίσω ότι η πρόσφατη εμπειρία έδειξε ότι όσες θεσμικές προβλέψεις και να υπάρξουν, όσα ενδιάμεσα εποπτικά όργανα και συμβούλια να θεσπιστούν, εάν δεν υπάρχει πολιτική βούληση ανεξαρτησίας, όλα αυτά μένουν ένα κενό γράμμα. Η πρόσφατη εμπειρία είναι εξαιρετικά διδακτική και θα ήθελα να παρακαλέσω να μην αποτελέσει αυτή, ας πούμε, η δικαιολογία ή αυτό το πολιτικό επιχείρημα το λόγο για κάποιες δυνάμεις να καταψηφίσουν αυτό το νομοσχέδιο. Η πολιτική βούληση της κυβέρνησης νομίζω έχει καταγραφεί από τον τρόπο με τον οποίο πολιτεύεται μέχρι τώρα και από την ουσία και το γράμμα του νομοσχεδίου το οποίο φέρνουμε προς ψήφιση. Άρα λοιπόν η ΕΡΤ θα είναι ανεξάρτητη και θα είναι ανεξάρτητη μάλιστα με υπογραφή. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, η ΕΡΤ είναι οι άνθρωποι της. Με το σχέδιο νόμου επιστρέφουν οι απολυμμένοι της 11ης Ιουνίου. Με μισθούς βέβαια στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του ραδιοτηλεοπτικού φορέα και με τη δυνατότητα για σύναψη συλλογικής σύμβασης εργασίας. Επιστρέφουν και συμμετέχουν στο νέο εγχείρημα χωρίς ρεβανσισμό εις βάρον όσων επέλεξαν να βρουν εργασία στη δημόσια τηλεόραση και μετέπειτα στην ΕΡΙΤ, αλλά με δίκαιους όρους, αφού με την προβλεπόμενη από τον νόμο κοινή υπουργική απόφαση θα συμψηφιστούν οι οικονομικές απαιτήσεις των απολυμμένων με οποιαδήποτε αποζημίωση ή μισθό ή επίδομα έλαβαν τους 22 αυτούς μήνες που μεσολάβησαν. Επίσης, επιστρέφουν όσοι έχουν υποβάλει αίτηση για προσωρινή σύνταξη. Γυναίκες, κυρίως, που εξωθήθηκαν στην πρόορη συνταξιοδότηση.
Και αυτή η υπουργική απόφαση θα εκδοθεί άμεσα. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, η κυβέρνηση αποφάσισε να ανοίξει την ΕΡΤ. Αποφάσισε να προχωρήσει στην υλοποίηση του προγράμματός της. Αποφάσισε να δώσει μια ηχηρή απάντηση αξιοπρέπειας. Σε όσους επιχείρησαν, επιτρέψτε μου να πω, τις συνθήκες φτωχοποίησης, να τις καταστήσουν όχι μόνο στο οικονομικό πεδίο ενεργές, αλλά και στο πολιτισμικό-πολιτιστικό. Καλούμε όλες τις παρατάξεις να συμβάλλουν ως πομπός δημοκρατίας στην προσπάθεια αυτή, που τελικά θα επιστρέψει ακέραιη σε όλο το λαό. Η αναγέννηση του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα, η αναγέννηση της ΕΡΤ, είναι νίκη της δημοκρατίας και είναι νίκη ολόκληρου του ελληνικού λαού απέναντι σε όσους όλα αυτά τα χρόνια τον συκοφάντησαν και επιλέγουν δυστυχώς να συνεχίσουν να τον συκοφαντούν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.